Open Card, το οποίο σήμερα είναι αφιερωμένο στον Άρη Θεσσαλονίκη, στο θρίαμβο του Άρη Θεσσαλονίκης το 2003, συμπληρώνεται 17 χρόνια από τότε φέτος. Γι' αυτό έχουμε μαζί μας τον Βαγγέλη τον Αλεξανδρή. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ντονάκη. Και ο Γιάννης ο Γκαγκαλούδης. Γιάννη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Μαζί θα συζητήσουμε σε ανοιχτό γήπεδο, όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής, τα όσα είχαν συμβεί τότε. Γι' αυτό και εσείς οι φίλοι που μας παρακολουθείτε μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στα σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο, να ρωτήσετε ό,τι θέλετε είτε για τον Άρη είτε για οτιδήποτε άλλο θέλετε τους δύο καλεσμένους μας, και θα ελπίζω να έχουμε μια ωραία συζήτηση, να θυμηθούμε πρώτα απ' όλα εκείνη τη χρονιά, μια τρομερή χρονιά. Coach, θέλω να ξεκινήσεις εσύ να μας πεις πώς εξελίχθηκε εκείνη η χρονιά από την αρχή της μέχρι την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού του Τροπαίου. Να σου πω ότι εγώ δεν ξεκίνησα από την αρχή της χρονιάς. Πήγα μετά από μια μεγάλη ήττα του Άρη στο Ευρωπαϊκό Κύπελο στο Μαρούσι. Ήταν Νοέμβριος, αν θυμάμαι καλά, και πήγα, θα έλεγα, τρέχοντας, γιατί το γήπεδο μου λείπει πάντα και όταν απουσιάζω από αυτό έχω ψυχολογικά προβλήματα, ξέρει ο Γιάννης, και μετά ξεσπάω. Η αλήθεια είναι ότι βρήκα μια ομάδα τρομαγμένη, αλλά από την άλλη πλευρά ίσως να ήταν η καλύτερη ομάδα που πέρασε από τα χέρια μου. 24 χρόνια κάθισα στην Α1 σε 13 ομάδες, με θητείες και δεύτερη και τρίτη χρονιά σε κάποιες ομάδες. Πιστεύω από απόψεως υλικού, γιατί και με άλλες ομάδες είχα επιτυχία, αλλά ταλέντου, αποτελεσμάτων και κυρίως ατμόσφαιρας, πιστεύω ίσως ότι ήταν η καλύτερη ομάδα που πέρασε από τα χέρια μου. Όταν πρωτοπήγα, αντιμετώπιζαν κάποια προβλήματα. Δεν ξεκίνησε καλά η σεζόν για τον Άρη. Ο Γιαννάκης είχε πρόβλημα με το Μίνιτς, καθώς και ο Ράιαν Στακ. Με φώναξε ο τότε πρόεδρος ο Διαμαντίδης, ο Δαμιανίδης. Μου είπε ότι καλό είναι, επειδή δεν ξεκινήσαμε καλά, να φύγουμε από το Ευρωπαϊκό Κύπελο, γιατί φοβόταν να μην πέσουμε. Ξέρεις, αυτό με τρομοκράτησε λίγο. Έλεγα σε ποια ομάδα θα πάω. Τη γνώριζα από την πρώτη προπόνηση κιόλας. Έπαθα δηλαδή σοκ. Λέω, αυτή η ομάδα θα κινδυνεύσει. Του είπα να περιμένει και κάναμε, για μην πολυλογώ και μακρηγορώ, ένα ιδανικό ξεκίνημα, δηλαδή στους 15 νίκες με 3 ήττες. Και η μία από αυτές ήταν μέσα στην έδρα μας με τελευταίο σούτ από τον Ντόμιτς τρίποντο. Φυσικά ο Γιάννης ήταν υποδιωγμόν μαζί με το Στακ. Εγώ ήθελα να του δώσω ευκαιρία, γιατί το γνώριζα και τον είχα παρακολουθήσει. Το ρώτησα μόνο αν πιστεύει στον εαυτό του. Αυτός μου έβγαζε απέναντί μου το χαρακτήρα του. Έλεγε, κότσι, είμαι καλό παιδί. Του έλεγα, δεν με ενδιαφέρει, πιστεύει στον εαυτό σου. Ξέρεις, δεν δημιουργώ προβλήματα. Του λέω, δεν με ενδιαφέρει, πιστεύει στον εαυτό σου. Λέει, πιστεύω. Ωραία. Και ξεκινήσαμε τη χρονιά και φτάσαμε στην κατάκτηση, στην οποία στη συνέχεια, αφού τοποθετηθεί και ο Γιάννης, θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτή ήταν η πρώτη εικόνα που είχα από τον Άρη, αλλά από την άλλη ήταν μια ομάδα σκιαγμένη, έτσι έχω δηλώσει από τότε. Μια ομάδα φοβισμένη, δηλαδή ήταν σαν ένα μεγάλο αυτοκίνητο το οποίο έπρεπε να ξεκινάει με χειρόφρενο, να μην βγάζει το χειρόφρενο από τη μηχανή. Ήταν θέμα ψυχολογίας περισσότερο, γιατί υπήρχε πολύ, θα έλεγα, έντονη πίεση από το Μίνις, δεν ξέρω για ποιο λόγο, και από τον συνεργάτη, τον κύριο Αγγέλου. Αυτό μπορέσαμε και το λύσαμε πολύ σύντομα και φέραμε τα ανάλογα αποτελέσματα. Γιατί εκτός από την κατάκτηση που λες, Αντώνη, εκείνη η χρονιά ήταν καταπληκτική. Φτάσαμε στον τελικό του κυπέλου, χάσαμε στη Λάρισα και δεν θα χάναμε. Ήταν το πρώτο παιχνίδι που έπαιζε ο Σόλομον μετά από 45 μέρες απουσίας, και φυσικά με μια διαιτησία που έμεινε στην ιστορία και σε εκείνο με σφαγή.
Και αν η τιμωρία του Σόλομον δεν είχε συμβεί, παρόλο που ο Γιάννης τον αντικατέστησε, θα έλεγα ιδανικά, αλλά μια ήττα που κάναμε μέσα στην έδρα μας που δεν θα χάναμε από το Μαρούσι, παρότι προηγούμασταν για 10 πόντους, δεν μας έδωσε τη δυνατότητα λόγω ισοβαθμίας και ενός πόντου διαφορά να παίξουμε στον τελικό, γιατί θα φτάναμε και στον τελικό του πρωταθλήματος που πήγε το Περιστέρι. Είχαμε κερδίσει 10, είχαμε χάσει 11 και αυτό του έδωσε το πλεονέκτημα έδρας και δεν φτάσαμε και στο τελικό του πρωταθλήματος. Αυτά σε πρώτη δόση. Ωραία. Γιάννη, εσύ πώς τη θυμάσαι εκείνη την σεζόν? Μισή-μισή. Καλησπέρα καταρχήν, Αντώνη. Τη θυμάμαι και από τη γη μέχρι να έρθει ο μπαμπάς. Αλλά γιατί ξέρεις, τότε υπήρχε ένας στρατιωτικός νόμος στον Άρη ότι όσοι είχαν μακρύ μαλλί δεν παίζανε. Ήταν τραγελαφικές καταστάσεις. Τότε εγώ με το Ράιον το Στάκη ήμασταν εκτός δωδεκάδας γιατί είχαμε μακρύ μαλλί. Θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε κάποιο πρόβλημα γιατί ήταν καραφλός, οπότε νομίζω ότι εμάς οι μακρυμάλιδες τότε μας είχε λίγο στο περιθώριο. Αλλά το καλό είναι ότι γίνανε όλα πολύ γρήγορα και άμεσα, γιατί η ομάδα δεν πήγαινε καλά, τώρα να μιλήσουμε και σοβαρά. Ήρθε ο coach και από τη στιγμή εκείνη νομίζω ότι αυτό που σου είπε δεν ξέρω αν ήταν το καλύτερο υλικό που είχε ποτέ, γιατί εγώ θεωρώ ότι υπήρχαν και άλλες χρονιές που είχε πολύ καλά, πολύ καλό υλικό στα χέρια του. Αλλά ίσως ήταν για μένα από τις καλύτερες παρέες που είχε δημιουργήσει, γιατί δημιούργησε εκείνος. Μας έδεσε και μας έκανε ξανά αυτό που σου λέει: να πιστεύουμε στον εαυτό μας, να γίνουμε ομάδα, να έχουμε αποδυτήρια, να βρισκόμαστε έξω από το γήπεδο. Με αποκορύφωμα, πηγαίνοντας τη χρονιά, πηγαίνοντας, κάτι που κανείς δεν το περίμενε, να κερδίζουμε συνέχεια. Όπως είπε, να έχουμε κάνει 15 νίκες, να έχουμε χάσει 3 φορές. Στην Ευρώπη, από εκεί που ήμασταν υποδιωγμών, δεν μπορούσαμε να χάσουμε με τίποτα. Βγαίναμε συνέχεια πρώτοι στον όμιλο, σε κάθε όμιλο που παίζαμε και δεύτερη και περνάγαμε. Γίνανε πάρα πολλά. Προσπαθήσανε με πολλούς τρόπους τότε, θυμάμαι, να μας πετάξουν έξω. Με αποκορύφωμα. Ξέρεις, στο μπάσκετ υπάρχουν δύο σκηνικά που θυμάμαι εγώ. Το ένα είναι με την Τζεσικά, με τον Ολυμπιακό, με τα νερά. Και το άλλο είναι Luke Oil Academy Caris με το φαγητό. Γιατί πήγαμε να παίξουμε προημιτελικά τότε για να περάσουμε στο Final Four που γινόταν στην έδρα μας και το ξέραμε και είχαμε και πολύ άγχος. Και παραμονή του αγώνα ήμασταν εκτός από μένα, επειδή δεν τρώω κιόλας, τη γλίτωσα. Και δεν θυμάμαι ποιος άλλος. Οι υπόλοιποι 10 παίχτες ήταν με τροφική δηλητηρίαση, γαστρεντερίτιδες. Να φανταστείς, πήγαμε και παίξαμε ένα παιχνίδι το οποίο όλη η ομάδα ήταν νεκρή. Αλλά ήμασταν τόσο καλά μεταξύ μας που προκριθήκαμε. Πήγαμε στο τελικό, το πήραμε, έτσι όπως το πήραμε, μας άξιζε και όλο αυτό το χρωστάμε στον coach, γιατί αν δεν ήταν αυτός, νομίζω ότι δεν θα υπήρχε και αυτή η χρονιά. Πάντως, ο Άρης είχε περάσει πολύ δύσκολες στιγμές τα προηγούμενα χρόνια. Αντιμετώπισε σοβαρά και το φάσμα του υποβιβασμού τότε στην Α2. Οπότε θεωρώ πως εκείνη η χρονιά η κατάκτηση του τροπέου ήταν ίσως το τελευταίο πράγμα στο μυαλό και του κόσμου και των παιχτών προφανώς. Είχε περάσει χρονιές προβληματικές ο Άρης και γι' αυτό του είχε μείνει, παρόλο που είχε καλή ομάδα, η φοβία ότι μπορεί να χάσει την κατηγορία και ο πρόεδρος ήθελε να αποχωρήσουμε από το ευρωπαϊκό κύπελο. Αλλά από την άλλη, να σου πω, Αντώνη, ο Άρης είναι ένα μεγάλο σωματείο, έχει μεγάλη παράδοση. Έχει κόσμο ο οποίος αγαπάει το μπάσκετ και αγαπάει το τμήμα αυτό, γιατί το θεωρεί την προμετωπίδα του συλλόγου. Άλλωστε έχει 21 τίτλους. Και αυτός είναι ένας λόγος που είναι δέλεαρ να βρίσκεται κάποιος στον Άρη. Οπότε πολλές φορές και τις δυσκολίες που άλλες ομάδες δεν μπορούν να τις ξεπεράσουν, ο Άρης και με, θα έλεγα, μικρότερα budget και με, θα έλεγα, χωρίς να έχει πολύ μεγάλη δυναμική σαν ομάδα, καταφέρνει και παίρνει και αποτελέσματα και επιβιώνει. Βέβαια, εκείνη η επιτυχία έγινε, θα έλεγα, η απαρχή για να ξαναγίνει ο Άρης να αλλάξει ιστορία, να αλλάξει σελίδα. Γιατί ήρθε η γένεσης, ξεκίνησε την επόμενη χρονιά με μηδενικά έξοδα, γιατί
πήρε μηδενικά χρέη γιατί πήρε καινούριο αφημί, αλλά το καλοκαίρι δεν με βρήκε σύμφωνο εμένα με την καινούρια διοίκηση όσον αφορά το υλικό της ομάδος και έγινε, θα έλεγα, ένας κακός υπολογισμός και φύγαν κάποια παιδιά που είχαν θέσει την ομάδα, που είχαν φέρει την ομάδα σε αυτή την επιτυχία, που ήταν αγαπητά και από τον κόσμο. Μπήκανε υψηλότεροι στόχοι, αλλά χωρίς έναν προγραμματισμό και οργάνωση που θα ήθελα κι εγώ. Και παρόλο που ξεκινήσαμε καλά και προκριθήκαμε στον τελικό του κυπέλου, το ανέτεια και μετά μάλιστα από μία νίκη εκτός έδρας επί του Ηλυσιακού, έχασα και τη θέση μου. Είναι αυτό που σου είπα, ότι 2 ευρωπαϊκούς τίτλους πήρα και έχασα τη δουλειά, για να ξέρεις ότι είναι απρόβλεπτο αυτό το επάγγελμα. Σίγουρα η πίεση του κόσμου, η πίεση από τις διοικήσεις για το αποτέλεσμα, πολλές φορές να πω ότι τυφλώνει κάποιους και δυστυχώς δεν υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα για τους προπονητές. Δεν είναι αυτό. Να ξέρεις, πάντα είναι ο περίγυρος που κάνει τη ζημιά. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα με τον κόσμο, δεν είχα ποτέ πρόβλημα με την πίεση. Άλλωστε ξέρει και ο Γιάννης, όλα τα παιχνίδια είχαμε πολύ καλή ψυχολογία και πολύ καλή προετοιμασία. Όταν πηγαίνεις με ηθικό και πηγαίνεις προετοιμασμένος, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτε. Το πρόβλημά μου ήταν πάντα η φανατική φίλαθλη των ομάδων που δεν συμφωνούσα και ο περίγυρος που βρίσκεται πάντα γύρω από τα σωματεία, που αν δεν είσαι υποτακτικός και θέλουν να έχουν άποψη ή να την επιβάλλουν, τότε είσαι κόκκινο πανί. Αυτό το πλήρωσα πολλές φορές στην καριέρα μου, αλλά δεν μετανιώνω, έτσι ήταν ο χαρακτήρας μου. Γιάννη, δικιά σου άποψη γι' αυτό, για το που είπαμε πριν, για την, δηλαδή ότι δεν είχατε σκεφτεί την κατάκτηση του τροπαίου από την αρχή της σεζόν. Κοιτάξτε, πρώτον, εγώ στην καριέρα μου ποτέ δεν έχω νιώσει πίεση. Δεν ασχολούμαι με αυτή τη λέξη και δεν πιέστηκα ποτέ στη ζωή μου. Είχα ένα χαρακτήρα ο οποίος πήγαινα, έπαιζα, έφευγα, το γούσταρα και έτσι ήμασταν τότε όλοι. Αυτό που σου λέει, δηλαδή, μπορεί σε κάποιος να φαίνεται πολύ απίθανο, ότι ξέρεις, πηγαίναμε και παίζαμε, αλλά η ψυχολογία μας ήταν ότι θεωρώ ότι ακόμα και με τους Chicago Bulls παίζαμε τότε. Ξέραμε ότι δεν θα κερδίσουμε, αλλά πηγαίναμε για να κερδίσουμε. Είχαμε τέτοια ψυχολογία. Γι' αυτό και σε πολλά παιχνίδια τα οποία δεν μας υπολόγιζε κανείς, κάναμε πολύ μεγάλες νίκες. Γι' αυτό ακόμα και σε μεγάλα μάτς τα χτυπήσαμε μέχρι τέλους. Με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ τότε. Σίγουρα υπάρχει πίεση από τον κόσμο, γιατί όσο μεγάλη είναι η ομάδα, τόσο πιο απαιτητικός είναι ο κόσμος. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι τότε ο Άρης ήταν σε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση της ιστορίας του. Εγώ ήμουν και μια χρονιά πριν τον coach που πραγματικά σωθήκαμε από θαύμα, την προηγούμενη χρονιά, την πρώτη μου χρονιά δηλαδή στον Άρη. Θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι επιλέξαν να τη χαλάσουν αυτή την ομάδα για τους δικούς τους λόγους. Είναι πασίγνωστοι αυτοί οι λόγοι, δεν θέλω να αναφερθώ. Έχουν περάσει και όλα, ξέρεις, τόσο που το συζητάμε, κάθομαι και σκέφτομαι και λέω ότι έχουν περάσει 17 χρόνια από τότε που πήραμε το ευρωπαϊκό, που είναι πάρα πολλά. Αλλά αν πραγματικά κάποιοι θέλανε να ασχοληθούν, εμείς θα ήμασταν πολλά χρόνια ακόμα, θεωρώ, όλοι μαζί αυτή η παρέα εκεί, γιατί είχαμε δέσει τόσο καλά και θα είχαμε και άλλες επιτυχίες. Και νομίζω το αποτέλεσμα είναι ακόμα ότι ο Άρης, έχουμε φτάσει στο 2020 και ακόμα τυραννιέται με τα σώψυχά του. Και είναι πολύ λυπηρό αυτό, να βλέπεις τον Άρη, ας πούμε, το 2020 να είναι τελευταίο στη βαθμολογία. Είναι πολύ λυπηρό. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να βρεθούν κάποιοι άνθρωποι πραγματικά να ενδιαφερθούν για αυτή την ομάδα και να την ξανααναγεννήσουν από τις τάχτες της. Να ξέρεις, θέλω να σου πω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ότι ξέρεις, δεν περνάγαμε και τόσο ωραία όπως στα περιγράφει ο coach. Μην τον βλέπεις έτσι, δηλαδή, ξέρεις, φοράει τώρα το πράσινο γυαλί, ξέρεις, γελάει και τέτοια. Έχουμε υποστεί βασανιστήρια και πολλά bullying από το συγκεκριμένο άνθρωπο για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Λέω, να σου δώσω να καταλάβεις, εγώ προσωπικά έχω υποστεί μεγάλες ταλαιπωρίες. Ήμουνα και μικρό παιδί, έτσι. Το τι μπλούζα μου έχει σκίσει.
Θυμάμαι σε ένα βίντεο, να ξέρεις, ήταν πολύ αυστηρός, ενώ ήταν πολύ καλός, ξέρεις, έκανε και το χαβα... Αλλά είχε, σε κάποια πράγματα ήταν ρε παιδί μου αυστηρός και μας έλεγε, ας πούμε, δεν θέλω να φοράτε μπλουζάκια V. Εμένα με το που μου το είπε αυτό, την επόμενη φορά πήγαμε μπλουζάκι V έτσι για να του κάνω, να του τη σπάσω. Και είχαμε βίντεο. Και βλέπαμε, δεν θυμάμαι ποιο μάτς, ήταν ένα κρίσιμο μάτς και βλέπαμε βίντεο και μάλλον και να σπάσει και τον πάγο. Και όλα έρχεται μπροστά μου, μου λέει τι κάνεις Γιάννη αγόρι μου, καλά είμαι coach, λέω. Και ξαφνικά απλώνει τα χέρια μου, κάνει χράτς και μου σκίζει το, την μπλούζα στα δύο και μένω γυμνός από πάνω. Πεθαίνουν όλοι στα γέλια. Να μην σ' απολογώ το επόμενο την επόμενη και κερδίσαμε γιατί ήμασταν μια χαρά όλοι. Αλλά μην νομίζω ότι ήταν και ρόδινα όλα. Δηλαδή μη στο παίζει αυτός ο άνθρωπος που είναι, ξέρεις έτσι πώς τον βλέπεις. Άμα του γυρίσει η βίδα δεν, είναι, δεν θέλει και πολύ. Κότσε, ισχύουν αυτά που λέει ο Γιάννης. Κοίταξε, έχει δίκιο ως προς το bullying, αλλά με προκαλούσε. Δηλαδή, και ξέρεις, αν με προκαλεί κάποιος, πάντα έχω μέσα στο μυαλό μου να, ξέρεις, να ανταποδώσω. Αλλά πέραν τούτου, ξέρεις, η αυστηρότητα ήταν σε χρόνο που έπρεπε. Τον περισσότερο χρόνο οι σχέσεις μας ήταν πάρα πολύ καλές. Βέβαια, τότε ήμουνα και νεότερος, φώναζα, έκανα. Αργότερα έγινα πιο σοφός, όπως έλεγε και ο Φασούλας για τον Ίφκοβιτς. Γιατί όσο μεγαλώνεις, μαλακώνεις. Αλλά εκείνα τα παιδιά, μεταξύ των οποίων και ο Γιάννης, είχαν δημιουργήσει μια απίστευτη ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω, ταιριάζανε και στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά γουστάρανε και σαν χαρακτήρας ο ένας με τον άλλον. Και επειδή εκείνη η χρονιά είχε πάρα πολλά ταξίδια και το ευρωπαϊκό κύπελλο μας είχαν κάνει, παίξαμε, ξαναπαίξαμε, μας χωρίσανε σε ομίλους, ξαναπαίξαμε. Είχαμε αφιερώσει πολύ χρόνο να είμαστε όλοι μαζί. Οπότε δεθήκαμε ακόμη περισσότερο. Και να σου πω και κάτι, έτσι το λέω με το χέρι στην καρδιά, ήταν από τις ομάδες που σε όποιο γήπεδο και αν έπαιζα, με όποιον αντίπαλο και αν παίζαμε, δεν περνούσε ούτε μία στιγμή από το μυαλό μου ότι μπορούσαμε να χάσουμε. Και αυτό γιατί δούλευε η ομάδα ρολό και ειδικά όταν βρίσκαμε ρυθμό ήταν αδύνατο να μας αντιμετωπίσει κάποια ομάδα. Σας λέω και την χρονιά σας θα παίρναμε και το πρωτάθλημα έτσι όπως εξελίχθηκε, γιατί και το Περιστέρι με τον Παναθηναϊκό το πάλεψε πολύ και έχασε στο τέλος. Αλλά μας τύχησε πολύ απουσία του Σόλωμον. Τα 45 μέρες βγήκε εκτός ρυθμού. Και έτσι χάσαμε και το κύπελο που θα έλεγα από μια άτυχη στιγμή. Δηλαδή είμαστε 4 πόντους επάνω, θέλει 2 λεπτά και κάτι. Σουτάρει ο πρόδρομος ο Μάξιο Νικολαίδης τρίποντο. Το χάνει από τη γωνία μόνος. Βγάζει την μπάλα ο Ραΐσεβιτς με επιθετικό προς τα έξω, την παίρνει ο Σόλωμον, δεύτερο τρίποντο μόνος του και το χάνει. Θα πήγαινε 7 πόντους και είχαμε τελειώσει. Και στη κόντρα τρώμε τρίποντο σε transition επίθεση από τον Αλβέρτη. Δηλαδή, σου λέω με μια διαιτησία 99-1, τέτοιο πράγμα. Αυτά όσον αφορά την ομάδα. Ο Γιάννης έχει δίκιο σε κάποια πράγματα. Ήταν χαρισματικό παιδί από τότε, ήταν η χαρά της ομάδος. Δηλαδή έχουμε περάσει απίστευτες στιγμές γιατί είχε δέσει πολύ και με τους συμπαίκτες του αλλά και με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδος που απαρτίζουν έτσι με το γυμναστή, με το φροντιστή. Έχουμε ζήσει απίστευτα σκηνικά και βέβαια ξέρεις όταν η επιτυχία έρχεται η μία μετά την άλλη η αγωνιστική σου δίνει έτσι μεγαλύτερο έναυσμα να κάνεις και περισσότερες έτσι αστείες καταστάσεις. Και γι' αυτό μας έχει μείνει, γιατί όταν θα πάμε και στο αγωνιστικό κομμάτι για να φτάσουμε και στο Final Four, θα σου πω ακόμη περισσότερα. Αλλά δηλαδή βάλαμε σε ένα σημείο μέσα στο, ξέρεις, σε όλο αυτό το παιχνίδι και τους ξένους. Ο Σόλωμον, που ήταν ένας εξαιρετικός παίκτης, δεν μπορείς να φανταστείς πώς συμμετείχε. Γιατί κάναμε και πολλά ταξίδια με το Πούλμαν. Πώς συμμετείχε σε αυτή την πλάκα. Δηλαδή δεχόταν τα πειράγματα, συμμετείχε και αυτός πείραζε. Αλλά ήταν χαρισματικός αυτός ο Γκαγκαλούδης. Ήταν χαρισματικός. Είχε βρει εκεί και παρτενέ το Μάικ το Νικολαίδη. Και δίνανε σοου σε κάθε ταξίδι, σε κάθε αποστολή. Ακόμη και μέσα στα αποδυτήρια. Τώρα όσον αφορά το bullying που λέει, γινόταν από αγάπη.
Να το ξέρει ο Γιάννης. Ναι, μου πήρες πουκάμισο μετά. Είναι αλήθεια αυτό. Σου πήρα και πουκάμισο και Εμιλιάνο Ζένια, έτσι. Ήταν Ελληνό και εντάξει. Και αυτό. Αλλά... Τι να πω, αλλά το ότι τον αγαπώ φάνηκε το ότι από τότε είμαστε μαζί και δουλέψαμε μαζί και σε άλλες ομάδες, γιατί όπως είπε και ο Γιάννης ήμασταν μαζί και εγώ, μπορεί να λέω ότι ο Άρης αυτό ήταν μία από τις καλύτερες ομάδες, αλλά είχα οπωσδήποτε και άλλες, και μάλιστα σε μία από αυτές, όπως ήταν το Μαρού το 2010 που βρεθήκαμε μαζί μια εβδομάδα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα και αφήσαμε έντονα το στίγμα μας και αγωνιστικά, αλλά και πάλι με τις συνθήκες που μου αρέσει να δουλεύω και τις συνθήκες που δημιουργώ στις σχέσεις μεταξύ των παικτών. Δηλαδή και εκείνη η χρονιά ήταν αξέχαστη. Μπορεί να μην ολοκληρώθηκε με μια τόσο μεγάλη επιτυχία, αλλά όντως ήμασταν η ατραξιόν του πρωταθλήματος. Γιάννη, νομίζω εσύ το, σαν να το, με τα λεγόμενα και του coach και αυτά που λες και εσύ, σαν να το επιχειρείς λίγο να είσαι, να δημιουργείς έτσι ωραίο κλίμα μέσα στην ομάδα. Είναι ένας από τους αυτοσκοπούς σου? Όχι πάντα. Είναι αναλόγως ποιο προπονητή έχω και πόσο άνετα αισθάνομαι και ποιους συμπαίκτες. Ο coach είχε την ατυχία να δεθούν μαζί του 3-4 παιδιά που όταν ενωθήκαμε σε 5 ομάδες που πήγαμε μαζί του, πραγματικά έχω δηλώσει και πολλές φορές ότι τον λυπήθηκα τον coach πολλές φορές, γιατί αυτά που του κάναμε δηλαδή ήταν πραγματικά τέρατα. Αλλά είναι αυτό που σου είπε, υπήρχε τόσο μεγάλη αγάπη και από τις δύο πλευρές, γιατί τον θεωρούσαμε κάτι πολύ ιδιαίτερο για μας. Αυτός μας θεωρούσε παιδιά του και το ήξερε και δεν χρειάζεται να μας το αποδείκνει, γιατί μας έπαιρνε πάντα μαζί του. Θα σου πω ότι για μένα, επειδή ασχολούμαι με παιδάκια τα τελευταία 2 χρόνια, είναι πολύ σημαντικό να αγαπήσεις τον προπονητή σου, κάτι το οποίο εγώ δεν είχα αγαπήσει ποτέ κανένα προπονητή. Δεν ήμουν παιδί του προπονητή ποτέ. Και πολλές φορές έχω πει στα πρώτα μου βήματα, τον πρώτο που πήρα τηλέφωνο ήταν τον coach, θέλω να ακολουθήσω τα βήματά του, θέλω να ακολουθήσω τη φιλοσοφία του, γιατί αυτή έχω μάθει σαν παίχτης. Όταν τη μισή μου και καριέρα την έχω κάνει με τον coach, είναι πολύ φυσιολογικό τα βιώματά μου και οι εικόνες μου είναι από τον coach. Σε πληροφορώ ότι με βοήθησε πάρα πολύ. Είχα 2 πολύ επιτυχημένες χρονιές σαν προπονητής ακαδημιών, με δικά του ασκησιολόγια, με δικά του plays και. Και αυτό προσπαθώ να πω στα παιδιά μου που έχω και εγώ και τον δίνω πάντα σαν παράδειγμα, ότι ξέρεις τι είναι πολύ σημαντικό να δένεσαι με τον προπονητή, που δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν 3 σκηνικά που δεν θα ξεχάσω ποτέ στην καριέρα μου και είναι και από τα 3 παιδιά, 4 που έχει. Ας πούμε, πήγε στην ΑΕΚ. Δύσκολες καταστάσεις στην ΑΕΚ. Πήρε αυτούς που έπρεπε να πάρει τηλέφωνο, πήγαμε κατευθείαν. Πήγε στο Μαρούσι. Εκεί κι αν ήταν δύσκολα, είναι και η ομάδα που αγωνίζομαι τώρα, είναι και η μεγάλη μου αγάπη και το ξέρει ο coach αυτό. 2 μέρες πριν το πρωτάθλημα δεν υπήρχε ούτε το Στεφάνι στον Άγιο Θωμά. Τα είχαν βγάλει, που λέει ο λόγος. Ήτανε μόνο το παρκέ. Και ξαφνικά πήγαμε στη συνέντευξη τύπου, εγώ αρχηγός στην ομάδα και δεν υπήρχε άλλος. Ο coach, γιατί δεν είχε ούτε βοηθό ούτε κανέναν. Και όταν έφτασε η στιγμή να μιλήσουμε, τους είπε ο coach ότι μην ανησυχείτε, έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. 2 μέρες ήθελε. Και εγώ, σαν αρχηγός, τους είχα πει ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα. Εμείς είμαστε άκρως ανταγωνιστικοί και θα παρουσιάσουμε κάτι πάρα πολύ δυνατό. Και δεν είχαμε άλλο παίχτη εκτός από μένα. Και μας κοιτάγανε όλοι οι προπονητές, ο Μπράντοβιτς, και σου λέει τώρα αυτοί οι 2 δεν είναι καλά στα μυαλά του σίγουρα. Και σε πληροφορώ ότι σε 2 μέρες έκανε πάλι τα τηλεφωνήματα που έπρεπε, ήρθαν τα δικά του παιδιά. Παρότι είχαν προτάσεις από άλλες ομάδες, αλλά όλοι μας προτιμούσαμε να είμαστε με τον coach. Γιατί ξέραμε ότι και θα ήμασταν ευτυχισμένοι και θα είχαμε επιτυχίες. Και για μένα, του Άρη ίσως είναι εντάξει και okay, μεγάλη επιτυχία, γιατί συνοδεύτηκε με τίτλο, αλλά θεωρώ αυτό που έχουμε κάνει στο Μαρούσι είναι πραγματικά μπασκετικός άθλος. Ομάδα χωρίς προετοιμασία, ομάδα χωρίς ξένους, ομάδα που ήρθαν οι ξένοι τη δεύτερη εβδομάδα, να βγαίνει τέταρτη στο πρωτάθλημα και να αποκλείεται για λόγους τους οποίους δεν χρειάζεται να πούμε, γιατί θα περνάγαμε στους 4 τότε, νομίζω ότι δεν το κάνουν πολλοί προπονητές αυτό. Και να παίρνουν και την ευθύνη να το κάνουν αυτό, έτσι. Δηλαδή να βουτάνε στα βαθιά.
είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Και αυτό το αναγνωρίζω, πάντα το αναγνώριζα. Δεν χρειάζεται έτσι κι άλλο τηλεφωνήσει, τον ξέρει ο κόσμο τον κόσμο ποιο είναι. Αλλά θεωρώ ότι η μαγεία ενό προπονητή είναι να παίρνει πάντα παίχτε οι οποίοι δεν είναι γαμπροί. Το λέω πάντα αυτό. Εγώ γαμπρό δεν είμαι, αν και εντάξει. Ένα άλλο πράγμα που ζηλεύει ο coach και το ξέρει πολύ καλά είναι η ομορφιά μου, γιατί δεν μπορεί να με φτάσει ποτέ σε αυτό. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Προσπαθεί. Okay, έχει κάνει πάρα πολλά βήματα μπροστά. Βλέπεις και τώρα το γυαλί, αυτό το πράσινο. Δηλαδή προσπαθεί να. Γιατί την προηγούμενη φορά μου την είπες, ωραία γυαλιά που ήταν τα κίτρινα. Για να δείξω έβαλα, έβαλα πράσινα για να σε προκαλέσω. Όχι, με προκαλείς. Αυτό ότι σε κάνω και εξελίσσεσαι. Εγώ εξελίσσω. Λοιπόν, να τελειώσω λοιπόν αυτό για να σου πει μετά ότι θέλει. Ότι. Τι έλεγα τώρα. Ότι ξέρει, πάντα είχε το χάρισμα να παίρνει παίχτες που ήταν πολύ ιδιαίτεροι χαρακτήρες και αυτούς τους ιδιαίτερους χαρακτήρες που κανείς δεν τους έπαιρνε να τους κάνει να είναι Παναγίες. Και όχι μόνο Παναγίες, να μην δημιουργεί κανένας από αυτούς όλους που λέγανε ότι είναι εγκληματίες κανένα πρόβλημα και οι χρονιές να κυλάνε αρμονικές και με επιτυχίες. Για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο προσόν του. Δεν το έχουν πολλοί προπονητές. Γιατί όλοι πάνε στο safe, πάνε στο σίγουρο. Και γι' αυτό είχε επιτυχίες και ο ίδιος. Εγώ εκείνο που έχω να πω είναι ότι ο Γιάννης, εντάξει, ξέρω ότι με αγαπάει, αλλά και είναι φυσιολογικό γιατί περάσαμε πάρα πολλά μαζί σε πολλές... Εντάξει, όχι, αλλά... Δηλαδή ψέματα έχουν γίνει αυτά, είναι υπαρκτά. Ναι, ναι, άλλο αυτό, εντάξει, αλλά δεν έχεις, εγώ από ό,τι ξέρω και βλέπω ότι έχεις εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια για πολλούς προπονητές και ήταν αυτό που μου άρεσε και το σεβόμουν. Δηλαδή έχεις μιλήσει για τον Κώστα το Σωρότο που τον αγαπώ πάρα πολύ, για τον Νίκο τον Καρα... για τον Λίνο τον Γαβρίλ που είναι και κουμπάρος και είχατε και επιτυχία απίστευτη στην Τινησία. Δηλαδή, για τον Γιώργο Σκαραφίγκα που είχα φέτος. Για τον Γιώργο το Σκαραφίγκα και αυτό είναι κάτι που χαίρομαι να το ακούω. Γιατί η δουλειά δική μας αυτή είναι, των προπονητών, να έχουμε κοινό στόχο με τους παίκτες και να μπορούμε να εκπληρώνουμε αυτούς τους στόχους που θα βάλουμε. Τώρα, όσον αφορά την εξέλιξη τη δική μου μαζί σου, τι είναι αυτό που λες? Είσαι πολύ μικρός για... Σε έχω εξελίξει επί της μοδός, εγώ και ο Νέστορας ο Κόμματος και ο Δημήτρης ο Χαριτόπουλος, όλα αυτά τα χρόνια με τις στιλιστικές μας παρεμβάσεις σε κάναμε να είσαι αυτή τη στιγμή δύο βήματα μπροστά. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, όσον αφορά αυτά τα παιδιά που ανέφερε και κάποια άλλα που κακός ο κόσμος και πολλοί τους είχαν βάλει ταμπέλες ότι είναι προβληματικοί, ότι δημιουργούν συνθήκες που δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσεις. Εμένα πάντα αυτοί οι χαρακτήρες μου άρεσαν, γιατί όλα αυτά τα παιδιά αποδείξανε και με την παρουσία τους μαζί μου και με την απόδοσή τους και με τη διαδρομή τους, γιατί οι περισσότεροι, έτσι, ο Κόμματος έχει ένα χρόνο που σταμάτησε, ο Χαριτόπουλος ακόμη παίζει, ο Γιάννης παίζει και όλα αυτά τα παιδιά αποδείξανε ότι είναι εξαιρετικοί και παίκτες αλλά και χαρακτήρες. Εγώ σε όλη μου την καριέρα αυτά τα παιδιά με ιντριγκάρανε να έχω κοντά μου. Δηλαδή τα παιδιά που έπρεπε να τα κερδίσεις με επιχειρήματα, να τους πεις κάτι και ότι πρέπει να γίνει. Και όχι μόνο τα αγωνιστικά κομμάτια, Αντώνη, και τα εξωαγωνιστικά. Δηλαδή κάναμε άπειρες συζητήσεις και προσπαθούσαμε επιχειρήματα να τους πείσω. Και αυτή ήταν και η ομορφιά και στην απόδοσή τους, αλλά και στη σχέση μας. Τώρα για να πάμε και στον Άρη, για να μην τον αδικήσουμε. Εκείνη η χρονιά ήταν, θα έλεγα, μαγική. Μαγική και δεν θα την ξεχάσω ποτέ, γιατί συνοδεύτηκε με τη μεγαλύτερη, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που είχα, την κατάκτηση του Champion Cup. Γιατί ήταν πάρα πολλοί αγώνες, όπως είπε Αντώνη, και πολύ δύσκολοι αγώνες, παράλληλα με το ελληνικό πρωτάθλημα, που και εκεί πηγαίναμε καλά. Και καταφέραμε να ζήσουμε στιγμές, γιατί θα φτάσουμε και εκεί, στα παιχνίδια του ημιτελικού και του τελικού, που σε ένα γήπεδο που η ατμόσφαιρα εκείνη, ειλικρινά, δύσκολα βρίσκεις σε γήπεδα. Και μάλιστα πρόσφατα
που διάβαζα μια συνέντευξη και ένας ξένος προπονητής είπε τι μου λέτε για Ισπανία και Ιταλία. Σαν το Palette Sport της Θεσσαλονίκης, η ατμόσφαιρα δεν υπάρχει πουθενά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ερχόμενο σε αυτό, coach, το Final Four έγινε στην Θεσσαλονίκη. Αυτό έδωσε κάποιο έξτρα άγχος ή ήταν μια έξτρα όθηση, θα λέει κανείς, για να πιάσει το ευρωπαϊκό? Θα σου πω, εγώ την κάναμε την παραμονή του ημιτελικού στο ξενοδοχείο που ήμασταν, για να δεις και πόσο άγχος είχαμε. Η μισή από εμάς κάνανε μπάνιο στην πισίνα, η άλλη μισή ήταν στο δωμάτιο και μπορεί να κάνανε ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ήμασταν τόσο σίγουροι ότι θα το πάρουμε. Ήμασταν τόσο καλά προπονημένοι, ήμασταν τόσο καλά μεταξύ μας που δεν είχαμε κανένα άγχος, θεωρώ. Έτσι ακριβώς είναι. Δεν υπάρχει λέξη άγχος στο λεξιολόγιο μου και αυτό φαίνεται από όλη μου τη διαδρομή και σαν παίκτης και σαν προπονητής. Και αυτό, ξέρεις, δεν το έκανα, θα έλεγα, σκόπιμα. Έβγαινε από μόνο του. Ήθελα τα παιδιά να αισθάνονται όμορφα, να είναι άνετοι και να μην δέχονται κανενός είδους πίεση. Ποτέ δεν τους είπα, πρέπει να κερδίσουμε, πρέπει να κάνουμε τίποτε. Τους προετοίμαζα και μέσα σε αυτή την προετοιμασία, ξέρει ο Γιάννης, και ειδικότερα όταν κάναμε το scouting, είχαμε τις πιο απίστευτες στιγμές σε καλαμπούρι. Δηλαδή γινόταν το scouting και βέβαια ήταν και αυτοί που με μπριζώνανε πριν από το scouting, μου λέγανε πες σήμερα, πες κάτι για αυτόν, πες κάτι για τον άλλον. Και εγώ επειδή είμαι ατακαδόρος, προετοίμαζαν πάντα οι συνεργάτες μου το βίντεο και εγώ παράλληλα έβρισκα τον τρόπο να χαλαρώσω, να τους κάνω να γελάσουν και ήταν ένα είδος παιχνιδιού ανάμεσα στα παιδιά και μένα, το οποίο όμως αυτό έμενε εκεί. Ήταν μας έδινε όλους μια ευχάριστη διάθεση για να μπούμε στο γήπεδο και να παίξουμε και να κερδίσουμε. Τώρα να σου πω, το γήπεδο του Παλέ, μόνο που μπαίνεις είναι τέτοια η άβρα του που είναι σαν να μπαίνεις σε μπρίζα. Δεν τους φοβόμουν καθόλου και παρόλο το ότι και στα δύο παιχνίδια βρεθήκαμε κάτω στο σκορ και στον ημιτελικό, γιατί οι ομάδες ήταν ομαδάρες τότε. Είχε το παίκτη που έγινε draft και έπαιξε στο NBA. Ναι, είχε δύο ξένους. Ναι, είχε τους ξένους. Ήταν ομάδα. Η ΔΕ Πρόκομ ήταν ομάδα Ευρωλίγκα. Κανονικά ήταν 11 ξένοι και ένας Πολωνός. Δηλαδή και τι να πω, Βράνκοβιτς, ο Μακνούελ, είχε κάτι Αμερικάνους ψηλούς πολύ δυνατούς. Γι' αυτό και έφτασε το παιχνίδι στον πόντο και κερδίσαμε όπως κερδίσαμε. Για θα πάμε και στο γεγονός αυτό. Mm-hmm. Αλλά επειδή είπες αν μας έδινε άγχος, όχι καθόλου, Αντώνη, γιατί δώσαμε μάχη για να πάρουμε τη διοργάνωση να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν στο κρύβο θα ήταν πολύ δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο, σε ουδέτερο γήπεδο να φτάσουμε σε αυτή την επιτυχία. Εγώ θέλω να είμαι πάντα, ξέρεις, ρεαλιστής αυτά που λέω και να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Πάντως στον ημιτελικό με τη Χέμοφα, σε κάποια στιγμή έφτασε να προηγείται μέχρι και 12 πόντους η ομάδα, να χάνεται δηλαδή με 12 πόντους. Τι ήταν αυτό που οδήγησε στην ανατροπή? Κοίταξε, πάντα διάβαζα το παιχνίδι καλά, ξέρει ο Γιάννης, και μπορούσα να πάρω τις αποφάσεις. Για μένα εκείνη η ομάδα ήταν να βρει το ρυθμό. Όταν μπορούσαμε και επιβάλαμε το ρυθμό, τι εννοώ ρυθμό? Να είχαν ο αμυντικός προσανατολισμός να είχε επιτυχία και να ελέγχαμε τα rebound. Από εκεί και πέρα μετά δεν τους φοβόμουν. Επιθετικά ήταν όλοι εξαιρετικοί παίκτες, είχαν ταλέντο, δεν τους έβαζα, είχαμε βέβαια τις νόρμες που κινούμασταν, αλλά πάντα άφηνα τον καθένα να αναπτύξει και τις πρωτοβουλίες και το ταλέντο του. Με τις αλλαγές πιστεύω που κάναμε, ελέγξαμε. Ένας λόγος ήταν ότι ελέξαμε τα rebound, παίξαμε καλύτερα άμυνα στον Γκάμπελ γιατί μας είχε σκοτώσει. Το πρώτο ημίχρονο νομίζω είχε βάλει 20-22 πόντους και τέλειωσε με 26 και μπορέσαμε και γύρισαμε το σκορ, όπως και στον τελικό. Και στον τελικό ήμασταν πίσω 11 πόντους. Θα σου πω κάτι, ο Γιάννης το γύρισε το παιχνίδι. Στον τελικό ήταν ο καλύτερος παίκτης για μένα, γιατί φτάσαμε να χάνουμε 11 πόντους.
Ο Σόλομον δεν ήταν σε καλή βραδιά, παρόλο που αν δείτε τους πόντους σε αυτό το παιχνίδι, έβαλε 32-33 πόντους, αν θυμάμαι καλά. Δεν ήταν καλός και όταν μας πήραν τη διαφορά, τον έβγαλα έξω και ήταν το δεύτερο ημίχρονο. Και μάλιστα το έχω πει και στο Γιάννη και σε μια προηγούμενη μου έτσι τοποθέτηση. Μετά το παιχνίδι ο Ξανθός, ο κουμπάρος μου, ο Γιάννης ο Ιωαννίδης, μου είπε... Νόμιζα ότι είσαι τρελός εκείνη τη στιγμή που έβγαλες εκείνο το σημείο. Και όμως μπήκε ο Γιάννης και γύρισε το παιχνίδι. Έβαλε και σε αυτό το παιχνίδι 13 πόντους. Και μάλιστα χαίρομαι γιατί είναι σε δύο παίκτες έχω πει κάποια μυστικά από αυτά που έκανα όταν έπαιζα εγώ. Γιατί δεν έκρινα πάντα έτσι να πω στους παίκτες, ειδικά που παίζαν στη δική μου θέση, τα μυστικά μου. Στο Γιάννη είχα πει πως πρέπει να κλέβει την μπάλα. Και μάλιστα σε ένα ή δύο φορές, τη μία ήταν χαρακτηριστικά έτσι όπως την έκανα εγώ και έκλεψε την μπάλα. Τώρα μιλάμε από το Βράνκοβιτς που παίζει εθνική Κροατία. Το μπέκ του κλέψε την μπάλα και έβαλε καλάθι και μου το αφιέρωσε. Και ήταν και το άλλο. Και μάλιστα μου είπανε μετά γιατί σε έδειχνε ο Γιάννης. Λέω, δεν ξέρω, ρωτήστε το. Γιατί είναι η επικοινωνία που μπορεί να έχεις με ένα παίκτη, έτσι χωρίς να ξέρει ο κόσμος. Και φυσικά ο Γιάννης με ήξερε και τον ήξερα καλά, δηλαδή μπορούσαμε με μια ματιά να ανταλλάξουμε ώρες συνομιλίας που θα χρειαζόταν για άλλους. Αυτά. Γιάννη, εσύ, η δική σου άποψη για αυτή την ανατροπή των 12 πόντων με τη Χέμορφαρμ στον ημιτελικό? Καταρχήν να πούμε ότι η Χέμορφαρμ έπαιζε. Επειδή με τα παιδιά αυτά, εγώ μετά έγινα και φίλος, γιατί τους πετύχαινα πάρα πολλά χρόνια. Έπαιζε ο Σάσα Βασίλεβιτς, ο οποίος έπαιξε στην Ελλάδα μετά στην ΑΕΚ. Ναι. Έπαιζε ο Μιλένκο Τόπιτς, ο οποίος ήταν στην Εθνική Σερβία πάνω από 15 χρόνια. Έπαιζε ο Ντάρκο Μίλισιτς, ο οποίος μετά πήγε στο NBA. Και πολλά άλλα παιδιά τότε. Γιατί η Χέμορφαρμ ήταν η τρίτη δύναμη στην Σερβία τότε. Μπορεί και δεύτερη, γιατί δεν θυμάμαι ποιο δεν ήταν καλό τότε. Η Παρτιζάν, ο Ερυθρό Αστέρα, τότε είχε ψηλοδιαλύσει. Και ήταν η Χέμορφαρμ η δεύτερη ομάδα στα καλά τη τότε. Εντάξει, το παιχνίδι ξέφυγε όπω είπε. Αυτό που σου λέει πραγματικά είναι αλήθεια, ότι εμεί είχαμε ένα τρομερό χάρισμα μπροστά. Και αν πιάναμε ρυθμό και αν πραγματικά είχαμε ένα πεντάλεπτο το οποίο μπορούσαμε να παίξουμε έστω λίγο στοιχειώδη καλή άμυνα. Γιατί περισσότεροι και από εμάς ήμασταν τροχονόμοι, δεν ήμασταν και πολύ της άμυνας. Αλλά άμα καταφέρναμε και παίζαμε λίγο, μετά νομίζω το παιχνίδι ήταν για μας πάρα πολύ εύκολο να το γυρίσουμε και έτσι και έγινε. Δηλαδή μέσα σε 5 λεπτά οι 12 πόντοι γίνανε και συν 3, αν θυμάμαι καλά. Είχαμε κάνει να φάμε καλά 3-4 λεπτά, αν θυμάμαι. Αυτό που σου είπε είναι αλήθεια, επειδή σε μένα είδε ένα παιδί που είχα μακριά χέρια και τέτοια, αλλά ήξερε ότι δεν παίζω άμυνα και προσπαθούσε πάντα να με κρύψει. Και αυτή ήταν και η μαγιά του σαν προπονητής, ότι ποτέ δεν με έβγαλε. Με είχε, αλλά με βοηθούσε με άλλα πράγματα στο να παίξω άμυνα. Μου είχε πει λοιπόν ότι ξέρεις τι, θέλω να σου δείξω κάτι και μου το δείχνει, θυμάμαι πριν τον τελικό, μου το δείχνει μια εβδομάδα συνεχόμενη. Είχα καεί ολόκληρος, γιατί δεν ήθελε να τον βλέπουν και μένα οι δυο μας και τελείωνε η προπόνηση και ερχόταν και μου λέει: λοιπόν, θα κάνεις αυτό. Θα πάει έτσι και θα κάνεις αυτό και θα πλώσεις, μου λέει, το χέρι σου και θα δεις, μου λέει, θυμίστο, θα την πάρεις. Εντάξει, όταν μου το έλεγε, έλεγα τόσο κουλός ήταν άλλος, ας πούμε, που είναι τόσο εύκολο. Και πραγματικά τότε το έκανα δύο φορές. Την έκλεψα δύο φορές την μπάλα. Μία από έναν Αμερικάνο που είχαν και μία από τον Βράνκοβιτς, όντως. Και στις δύο γι' αυτό τον έδειξα, γιατί πραγματικά ήταν δική του. Δικό του τρίκ που έκανε ο ίδιος και ήθελε να το μεταδώσει σε μένα, το οποίο το κάνω ακόμα και τώρα. Δηλαδή, περνώντας τα χρόνια, είναι ένα πράγμα το οποίο το κάνω συνέχεια αυτό το πράγμα και πολλές φορές βγαίνει. Βέβαια, άλλες φορές δεν βγαίνει και μένω μόνος μου. Αλλά είναι κάτι το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ. Στον τελικό, τώρα κοίτα να δεις. Είχε 6.500 κόσμο το γήπεδο. Θεωρώ ότι αυτοί κάναν το λάθος. Στους 11 πόντους εφησυχαστήκανε. Δηλαδή είπαν ότι το παιχνίδι τελείωσε. Εγώ έτσι θεωρώ και έτσι θυμάμαι αυτό το παιχνίδι. Βλέποντας το Σόλομον να τα έχει σπάσει στο πρώτο ημίχρονο, έχει 0 στα 7 τρίποντα. Το θυμάμαι σαν τώρα. Αλλά αυτή ήταν η ομάδα που είχαμε τότε. Στα αποδυτήρια στο ημίχρονο είχαμε πέσει όλοι πάνω στο Σόλομον και του είχαμε πει ότι ξέρεις τι, εσύ θα το πάρεις.
Μην τρελαίνεσαι, ηρέμησε. Εσύ είσαι ο ηγέτης μας. Θα τα βάλεις, μην τρελαίνεσαι. Ας τον άρθει μόνο του. Θα βάλεις. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είχε βάλει 7 στο πρώτο και 25 στο δεύτερο. Το οποίο ναι, στο δεύτερο. Το οποίο στο δεύτερο σε κάποια στιγμή έβαζε καταρρυπάς. Δηλαδή, τι με 2 πάνω του, τι με 3 πάνω του, με step back, με ό,τι μπορείς. Αλλά τον βοηθήσαμε και πάρα πολύ εμείς ψυχολογικά στο ημίχρονο. Δηλαδή, δεν τον φορτώσαμε γιατί το ήθελε πάρα πολύ κι αυτός. Είχε γίνει ένα κομμάτι με εμάς. Και θεωρώ ότι εφόσον μπήκε μπρος κι αυτός, άρχισε και έβαζε κι αυτός, αιωνία του συμνήμη. Ήταν πολύ, πολύ εύκολο για μας να το γυρίσουμε το παιχνίδι. Βέβαια, σε αυτό το άθλημα που κάνουμε, ξέρεις ότι θέλει πολύ τύχη. Νομίζω ότι την τύχη την είχαμε με το μέρος μας. Θυμάμαι τον εαυτό μου στη Βολή του Σόλωμον, είμαι ακριβώς από πίσω. Ακριβώς από πίσω. Έχω κλείσει τα μάτια, δεν βλέπω. Και λέω τώρα από μέσα μου ότι αν ακούσω θόρυβο, το έχουμε πάρει. Αν δεν ακούσω θόρυβο, θα πέσω. Γιατί το έχουμε χάσει. Δεν ακούω θόρυβο. Ανοίγω τα μάτια μου γιατί θεωρώ ότι έχουμε χάσει και ξαφνικά βλέπω το Μύρο να γυρίζει, να την πετάει και να μπαίνει. Ξέρεις, ήταν τρομερό το συνέστημα αυτό και η εναλλαγή συναισθημάτων σε 2 δευτερόλεπτα, τα οποία τον μπάσκετ δυστυχώς τα χαρίζει αυτά. Ήταν για όλους εμάς τεράστια επιτυχία. Θα μείνει σίγουρα ξέχαστη. Θα είναι χαραγμένη μια ζωή μέσα μας. Εγώ έχω κάνει και κόπια το ευρωπαϊκό, το έχω στο σπίτι μου εδώ. Το κύπελο. Προσπαθώ να φτάσω τον coach που άμα πάτε, έχει στο υπόγειο ένα μέρος που έχει 432 πλακέτες και καλά το αυτά για τα άλλες. Όχι, απλά λέω. Έχει 432 πλακέτες και από κύπελα έχει ό,τι θες. Προσπαθώ να το φτάσω λίγο τώρα. Σε κάθε πλακέτα που παίρνω του στέλνω μήνυμα, να ξέρεις Αντώνη. Και του λέω άλλη μία. Εμένα με, δηλαδή τον Γκόζ το βραβεύει. Πλακέτα ο Δήμος Καλαμαριάς, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Σκλαβενίτης για την προσφορά του. Όποιος. Τι να κάνουμε, θα φτάσουμε και σε ένα τέτοιο σημείο. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Αντώνη, θα σου πω μόνο την τελευταία φάση. Προηγούμαστε ένα πόντο. Θέλει γύρω στα πόσα, 20 δευτερόλεπτα, δεν θυμάμαι ακριβώς, και κάνουν επίθεση. Και δεχόμαστε τρίποντο στα 6,7. Και θυμάμαι το Γιάννη, δηλαδή ήταν σοκαριστικό, έφταιγε ο Σόλωμον, κόλλησε σε ένα screen και βγήκε, πώς λέγονταν, Μασκιουλιώνας, ο αριστερόχειρας, ο Λιθουανός, και μας το κολλάει και ξέρεις, από εκεί που η ατμόσφαιρα, δεν μπορώ να σου περιγράψω τώρα, την έδειχνε 5 λεπτά το CNN, φαντάσου. Ναι, έδειχνε αυτό, παγώνει όλο το γήπεδο. Και βλέπω το Γιάννη έρχεται με τα χέρια στο κεφάλι έτσι. Ξέρεις, είναι οι στιγμές που δεν πρέπει να βρεις τον ένοχο. 2 ευρωπαϊκά πήρα για αυτό το λόγο. Και για το προετοίμασα την ομάδα, αλλά κυρίως την ψυχολογία. Τους αφήνω ήρεμο. Ήταν 1,5 λεπτό το time out. Τους αφήνω κανένα 10-15 δευτερόλεπτα. Δεν μιλάω και νομίζουν ότι είναι ένας αιώνας. Και λέω, άντε παιδιά, πάμε ένα ημίχρονο θέλει. Αυτή ήταν η ατάκα μου. Λέω, Γιάννη, ρε κόσμα, δουλεύεις. 6,7 θέλει. Λέω, ναι, αλλά σε αυτό εμείς μπορούμε να κάνουμε 2 επιθέσεις, όχι 1. Και το έχω πει πολλές φορές ότι καμιά φορά ο ουρανός είναι ανοιχτός και αυτά που λες, ξέρεις, ο Θεός τα κάνει πράξη. Βγάζω το Στακ, ο οποίος ήταν 2-14 και βάζουμε το Ραΐσεβιτς τότε, γιατί ξέρει ο Γιάννης, είχαμε ένα συνεργείο που ερχόταν από 10 γιατρούς και μας έκανε εξετάσεις και μετρήσεις. Και ο Μύρο, ο Ραΐσεβιτς, είχε βγει πρώτος στην έκρηξη, στην αλτικότητα, στην ταχύτητα, στην αντοχή, στα πάντα ήταν. Και λέω, μπες μέσα. Και μπήκε μέσα πως είναι καμιά φορά. Και πήρε το rebound, όπως λέει ο Γιάννης, γιατί θα ήταν σοκαριστικό να χάναμε μέσα στην έδρα μας αυτό το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Θα ήταν σοκαριστικό και για μας, αλλά και για τον κόσμο. Γιατί... Και κατά αυτόν τον τρόπο, έτσι. Ναι, και κατά αυτόν τον τρόπο. Και έτσι όπως ήρθε η νίκη ήταν πιο γλυκιά και ξέρεις, μετά πήγαμε πάνω στο Λευκό Πύργο με 10.000 κόσμο από κάτω και δεν μπορούσαμε να φύγουμε. Είχαμε εκλοβιστεί μέχρι τις 3 η ώρα πάνω στο Λευκό Πύργο και κάτω από κάτω ο κόσμος να γιορτάζει τώρα. Δηλαδή στιγμές, όπως λέει, ανεπανάληπτες.
όσον αφορά τις πλακέτες και αυτά που λέει ο Γιάννης. Μετά πήγαμε στα μπουζούκια. Τι δεν το λες αυτό, για να μην νομίζει ο κόσμος ότι δεν βγαίνεις. Πήγαμε στα μπουζούκια μετά. Δεν πήγαμε μαζί. Όχι, πήγαμε στα μπουζούκια μετά και εσύ ήρθες. Απλά εμείς ήμασταν σαν τους Λέτσος γιατί μας πήγατε με τις φόρμες. Αν θυμάσαι. Όχι, δεν το θυμάμαι αυτό. Ναι, υπάρχουν φωτογραφίες. Υπάρχουν φωτογραφίες. Όσο για το Γιάννη, κοιτάξτε, σε τιμούν όταν τελειώσεις την καριέρα σου. Εντάξει, εγώ δεν έχω παράπονο, με έχουν τιμήσει σχεδόν η μισή Ελλάδα. Αλλά όταν τέλειωσα την καριέρα μου και μετά, και εσύ τώρα όταν στα 52 που θα κλείσεις την αγωνιστική σου καριέρα τελειώσεις, θα δεις πόσοι θα σε τιμήσουν. Τότε μπορεί να είσαι και παραπάνω σε πλακέτες από μένα. Πάντως για να ενισχύσω και σε νούμερα για κάποιους που πιθανόν να μην έχουν παρακολουθήσει το παιχνίδι, να μην το θυμούνται, ο Στακ που έβγαλε σε coach είχε 17 rebounds εκείνο το παιχνίδι. Και μπήκε ο Ραϊσεβίτς, ο οποίος τελικά έχει 8, τελείωσε με 8. Και ήταν 2-14 ο Στακ, αλλά εντάξει, ήταν πολύ soft. Ενώ ο Μύρο περνούσε από δίπλα του και μόνο που σε ακουμπούσε πάθαινε σκάταγμα. Και φυσικά ο Λιτχολίτοφ που ήταν ένα μοσχάρι 2-13 και έπιανε το χώρο του. Λέω, μπες μέσα και πιάσε χώρο για να πηδήξει αυτός. Δηλαδή ήταν αμπλαούμπλας και απορώ πως τον πουλήσαν και 300.000 ευρώ τότε. Ήταν ο μόνος που συγκατατέθηκα για να φύγει. Ο μόνος, με λεφτά βέβαια, όχι το παιδί. Ήταν για το σωματείο 300.000, ήταν έτσι πολύ μεγάλη ένεση. Αλλά για τα παιδιά που φύγανε τότε και για τον Πρόδρομο και για τον Γιάννη, ίσως θα τα γράψω, δεν θέλω να τα πω, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή που έκανα παρουσία 6-7 ανθρώπων και αυτά που είπα και άκουσα και για τον Γιάννη και για τον Πρόδρομο τον Νικολαίδη και για τον Γκριγκάτ που έφυγε και για τον ίδιο τον Σόλομον. Και τον Σόλομον μου. Τι να πω τώρα, τα θυμάμαι και συγχύζομαι γιατί εκείνη η ομάδα, βλέπω τώρα το Last Dance που δεν μπορεί να γίνει καμιά σύγκριση με εμάς και συγκινούμε γιατί σε μικρογραφία έχουμε ζήσει και εμείς ανάλογες στιγμές και επιτυχίες. Πώς ένας άνθρωπος διέλυσε εκείνη την πετυχημένη ομάδα. Να, κάπως έτσι έγινε και ο Άρης εκείνη τη χρονιά δεν συνέχισε με τα ίδια παιδιά. Από, θα έλεγα, τη μοροφιλοδοξία κάποιων να επιβάλλουν την άποψή τους στον προπονητή. Τέλος πάντων. Όχι μόνο στον προπονητή, και στα συμβολέα μας. Και εντάξει, έγιναν τότε πράγματα πολλά με τα οποία δεν συμφωνούσα και είναι από τις λίγες φορές, Γιάννη, που μου έλεγε η Ξένια και ξέρεις πως αγαπάει η γυναίκα μου και μου έλεγε τότε σήκω και φύγε. Δηλαδή πόσο δίκιο είχε. Αλλά εγώ, ξέρεις, λειτουργήσε περισσότερο το συνέστημα το ότι ήμουν αριανός, είχαμε μια επιτυχία και συνέχισα. Αλλά το καλύτερο για μένα, έτσι τώρα όταν κάνω, ξέρεις, αναδρομή και σκέφτομαι, ήταν να φύγω εκείνη μαζί με εσάς που φύγατε. Τέλος πάντων, αυτά έτσι σαν μια παρένθεση, είναι πρώτη φορά που το λέω δημόσια, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Τώρα με βρήκατε και σε αδύνατη στιγμή λόγω του εγκλεισμού 2 μηνών στο σπίτι. Γιάννη, εσύ σε εκείνο το τελικό, να θυμίσουν λίγο πώς εξελίχθηκε, πώς ένιωσες εσύ, πόσο σίγουρος ήσουν ότι θα φτάσετε στον τίτλο. Μιλάμε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και όχι μόνο για την τελευταία φάση. Εγώ δεν σκέφτομαι όταν παίζω. Παίζω απλά. Δεν βάζω στο μυαλό μου ούτε αν θα κερδίσουμε, όταν θα χάσουμε. Παίζω γιατί πρέπει να παίξω, γιατί θέλω να κερδίσω, γιατί πρέπει να κερδίσω. Δεν βάζω πολλά πράγματα στο μυαλό μου. Γιατί αν βάλω πολλά πράγματα στο μυαλό μου, επειδή δεν έχω και πολύ μυαλό, αυτά μπερδεύονται και γίνονται αχταρμάς. Καταλαβαίνεις. Έτσι μου λέει ο κότς. Μη σκέφτεσαι, μου λέει ο κότς. Μη σκέφτεσαι. Παίζε, μου λέει. Κατάλαβες και έπαιζα εγώ. Βέβαια, να ξέρεις ότι υπήρχαν τότε, ας πούμε, ήμασταν μια ομάδα που σου είπε κάτι στην αρχή της κουβέντας, που ήταν προσόν αυτή τη ομάδα, θεωρώ εγώ, ότι ενώ ήμασταν μια ομάδα που πραγματικά ήμασταν ευνουχισμένοι και ψυχολογικά και παικτικά,
περάσαμε όχι στο άλλο άκρο, γιατί υπήρχε πειθαρχία σε αυτό το κομμάτι, αλλά περάσαμε σε ένα κομμάτι του παιχνιδιού που είχαμε πάρα πολύ ελευθερία από τον coach για να αναδείξουμε και το ταλέντο μας και να κάνουμε και τα δικά μας πράγματα μέσα στο γήπεδο. Που δεν σου κρύβω ότι πολλές φορές ήταν πολύ επικίνδυνα όλα αυτά. Γιατί, ας πούμε, εγώ θυμάμαι ένα παιχνίδι στο Ιβανόφιο που πραγματικά τον λυπήθηκε η ψυχή μου. Γιατί έχει πάρει time out, έχει πάρει το πινακάκι, με κοιτάει μέσα στα μάτια, έχει βγει ο Σόλομον με 5 φάουλ και μου λέει: πρόσεξε πολύ καλά. Επειδή με ήξερε, έτσι. Μην κάνεις τρίποντο. Πρόσεξε, μου λέει, τι σου λέω. Μην κάνεις τρίποντο. Έχεις, μου λέει, πολύ καλό ποσοστό βολές. Παίρνα να πάρεις φάουλ, να βάλεις βολές, να πάμε παράταση. Χάναμε 2 πόντους. Και ήθελε 11 δευτερόλεπτα. Δεν χάναμε 2 πόντους, χάναμε 1 πόντο. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ένα πόντο. Ναι, έχεις δίκιο. Ένα πόντο. Του λέω, okay, coach, εντάξει. Κοίτα να δεις, εγώ ψηλά άργησα να περάσω στο κέντρο. Είχα φτάσει στα 6-7 δευτερόλεπτα μετά το κέντρο. Έβλεπα το χρόνο 7, 6, 5, 4. Λέω τώρα, ξέρεις τι, πού να πηγαίνω μέσα. Λέω, δεν την αμολάω από τα 7,5 και ό,τι γίνει. Την αμολάω και πέφτει ο κότς. Η σημεία έχει γονατίσει κάτω γιατί δεν το πιστεύει ότι έχω κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά για κακή του τύχη, μπαίνει. Και κερδίζουμε και έχει κάνει τη μυθική δήλωση στο Ιβανόφιο, σαν τώρα το θυμάμαι, ότι μην του δίνετε, λέει, γεύσιμα. Αν το είχανε, θα το βρίσκατε, λέει, κρεμασμένο στα ποδητήρια στο Ιβανόφιο. Γιατί, λέει, η εντολή που θα δώσει ήταν αυτή. Και έκανε το κεφαλιού του. Πολλά τέτοια σχετικά και με το Σόλομον, πολύ γέλιο, γιατί του έλεγε, ξέρεις, θέλω να κάνεις αυτό, του λέγει ο Βίλι, ναι, μπαμ, από τα 8 μέτρα, τρίποντο. Γενικά ήταν ωραίες καταστάσεις, ήταν πολύ, πολύ ωραία πράγματα και νομίζω ότι, ας πούμε, για τον τελικό, το Βίλι τον βοήθησε πάρα 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 πολύ όλη αυτή η ελευθερία που του είχαμε δώσει, γιατί σου ξαναλέω ότι... Αυτό είναι το πιο σημαντικό που λες τώρα. Δηλαδή, ο Βίλι έπαιρνε αρκετές προσπάθειες, αλλά κανένας από τους συμπαίκτες του, ακόμη και όταν ήταν σε άσχημη βραδιά, αυτό που είπε ο Γιάννης στο ημίχρονο, δεν του λέγαμε κουβέντα. Γιατί ήταν ένας χαρισματικός παίκτης και μας είχε δώσει πολλές φορές σε πολλά παιχνίδια λύσεις. Οπότε του αφήναμε το περιθώριο, όπως και εγώ και σε άλλους παίκτες και στο Γιάννη και σε άλλα παιδιά στον Πρόδρομο. Στο Λάπα λίγο δυσκολευόμουν και στον Αγγέλος. Ξέρεις, Τάιονγκ, ξέρεις, Αντώνη, είναι κάποιοι παίχτες. Δηλαδή, πραγματικά σου μιλάω, ο Βίλ ήταν ένας παίχτης ο οποίος του είχαμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Πρώτον, γιατί είχε δέσει πολύ μαζί μας και είναι πολύ δύσκολο να το κάνει ένας Αμερικάνος αυτό. Οι Αμερικάνοι είναι πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες από εμάς τους Ευρωπαίους. Αλλά ο Βίλ, παρότι στην αρχή ήταν μαζεμένος, μαγκωμένος και έγινε ένα με εμάς. Οπότε, ξέρεις, μέσα την προπόνηση τον βλέπαμε και λέγαμε: ξέρεις τι, δεν γίνεται να το πάει έτσι και το δεύτερο ημίχρονο. Αποκλείεται, δηλαδή το πιστεύαμε. Όπερ και γίνεται, έτσι. Δηλαδή, στο δεύτερο ημίχρονο την έβαζα από παντού, με όποιο τρόπο θέλεις, πραγματικά. Έβαλε τρελά τρίποντα, τρελά καλάθια, εκτός ισορροπίας. Το καλό είναι ότι υπήρχαν συμπαίκτες μας, όπως λέει ο coach, ο Αγγέλοφ, τον οποίο επίσης του είχαμε τρομερή εμπιστοσύνη. Στο να μη σουτάρει. Να φανταστείς, αυτό είναι το bullying. Ότι του είχαμε κάνει τέτοιο bullying. Δεν έχει δηλαδή, ξέρεις τι ήταν τότε να μας. Δηλαδή, φαντάσου τώρα να σουτάρει ένα συμπαίκτη σου και 11 παίχτες την ώρα που σουτάρει να κάνουν τον ήχο της βόμβας και να κάνουν μετά ότι ανατινάζει την μπάλα. Μπαμ! Ή την ώρα που σουτάρει να κάνουμε το θόρυβο που θα βρει η μπάλα στο Στεφάνι, το ντόινγκ, και του κάναμε έτσι, το οποίο το παιδί, ξέρεις, είχε τρελαθεί κάποια στιγμή και μας έλεγε, σας παρακαλώ, δεν μπορώ να βάλω καλά, διαφύστε με. Αλλά και αυτός, ξέρεις, ο οποίος coach έχει πολλά χαιρετίσματα, ξέχασα να σου πω, μιλήσαμε πριν από 5 μέρες, τον βρήκα στο Facebook, έχει τρία παιδάκια, έχει σπίτια στην Τούζλα, στη Θεσσαλονίκη. Όχι, στην Τούζλα τον είδα και βγήκαμε και φωτογραφία πριν από δύο χρόνια. Και μου έδωσε σπίτι και εκεί. Και μια Mercedes που λιποθύμησα. Και λέω, τι κάνεις. Τι κάνεις, του λέω. Λέει, coach, άλλες εποχές τώρα, μου λέει. Τέλος πάντων, γερή να είστε όλοι. Ξέρεις, αυτές οι επιτυχίες, Αντώνη, κάνουν
σε κάνουν να θυμάσαι, γίνεσαι οικογένεια, γίνεσαι συγγενής και με τα παιδιά και τα παιδιά μεταξύ τους και σε δένουν για μια ολόκληρη ζωή. Να πω κάτι. Ένα λεπτό, επειδή το αναφέρεις όλο κάτι. Για πες. Και είναι σοβαρό. Όταν μας είχε τότε, ήμασταν μικρά παιδιά οι περισσότεροι, έτσι. Δηλαδή, εγώ ήμουνα 23. Ο Μάκης ήταν 23. Ο Λάπας ήταν 24. Ο Στακ ήταν 25 ήταν τόσο. 26. Ο Βίλι μικρός. Ο Λιχολίτοφ μικρός. Ήμασταν πολύ νέα ομάδα και σε ηλικία. Ξέρεις ότι από πίσω μας όλοι αυτοί οι παίχτες είχαμε οικογένειες, είχαμε γονείς. Που το καλό που είχε ο coach, να ξέρεις, ήταν ότι πάντα ήταν πολύ ευγενικός και με τις οικογένειές μας. Δηλαδή, ξέρεις, μας έκανε όλους και αισθανόμαστε πάρα πολύ όμορφα. Και δεν το λέω για μένα, που το ξέρει πια όλος ο κόσμος και δεν θέλω να γίνουμε γραφικός, ξέρεις, να λέμε τα και εγώ και ο coach τα ίδια πράγματα γιατί τα έχουμε πει 100 φορές. Ότι εγώ με τον coach, ας πούμε, τώρα δεν είμαστε παίχτες προπονητή, είμαστε οικογένεια. Και εγώ με τα παιδιά του και την Ξένια και ο coach με την Άσια και τους δικούς μου γονείς. Αλλά έτσι ήταν με όλους τότε. Δηλαδή, στα ξενοδοχεία, όταν ερχόντουσαν να μας βλέπουν οι γονείς μας. Ερχότανε, τους μίλαγε, κατέβαινε, αφιέρωνε χρόνο και στις οικογένειές μας να τους πει ότι ξέρεις τι, είμαι πολύ ευχαριστημένος από το παιδί σου ή το και το και το και το. Και το λέω αυτό γιατί πραγματικά, επειδή είναι μια γάγκρινα τη σημερινή εποχή αυτό το πράγμα, οι γονείς, το κάνω και εγώ αυτό και αυτό το έχω πάρει αποκλειστικά από αυτόν. Προσπαθώ να έρχομαι και εγώ κοντά με τους γονείς από τα παιδιά τα δικά μου. Είμαι πολύ τυχερός γιατί έχω 24 εκπληκτικούς γονείς που δύο χρόνια συναναστρέφομαι και πραγματικά είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι που δεν εμπλέκονται στο έργο μου, όπως και οι δικοί μας γονείς δεν ασχοληθήκαν ποτέ με το τι θα κάνει ο coach με εμάς, ίσα ίσα που του λέγανε κιόλας μας τη γονέ τους. Λοιπόν, του είχαν δώσει και το ελεύθερο, όπως μου δίνουν και εμένα. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Ο προπονητής να ασχολείται όχι μόνο με τον παίχτη, αλλά και με τα γύρω-γύρω. Τον κερδίζεις, είναι πολύ σημαντικό. Κότς, εδώ δεν μπορώ να μην ρωτήσω, το είπε και νωρίτερα ο Γιάννης, το σημείωσε και τώρα. Τελικά αυτό που μένει σε έναν προπονητή, στην πορεία ενός προπονητή, είναι αυτό το υπόγειο με τις, ταμπέλες και τα τρόπαια ή αυτές οι σχέσεις που δημιουργούνται σαν αυτή που λέει τώρα ο Γιάννης. Οι σχέσεις είναι, Αντώνη. Εγώ συγκινούμαι πάντα όταν βλέπω παλιούς παίκτες μου ή είμαι σε επαφή και μιλάω μαζί τους, γιατί δεν στο κρύβω, είναι πολλά παιδιά και κάποιοι από αυτούς έχουν γίνει προπονητές και έχουμε επαφή, αλλά και όποτε δεν είναι αναγκαίο να επικοινωνήσει καθημερινά, αλλά και όποτε βρισκόμαστε, υπάρχει αυτή η θετική άβρα που βγαίνει από μια συνάντηση. Για μένα η επιδίωξή μου πάντα ήταν να αφήνω πίσω μου καλές εντυπώσεις όπου και αν δούλεψα, και καλές συνεργασίες. Δεν λέω ότι ήμουν ο τέλειος προπονητής ή χαρακτήρας, αλλά αν αδίκησα κάποιον δεν το έκανα, ξέρεις, σκόπιμα. Ακόμη και με αυτούς που πιθανά να μην τους γούσταρα, δεν μπορώ να το πω αυτό, αλλά να είχα κάποιο πρόβλημα στο κομμάτι το αγωνιστικό, ήμουνα πάντα δίκαιος. Και είναι αυτό που μένει. Οι σχέσεις είναι αυτές που μένουν, γιατί αυτή είναι η περιουσία μας. Ο αθλητισμός περνά καθημερινά, εξελίσσεται, βγαίνουν καινούργια πρόσωπα. Οπότε όποια αναφορά γίνεται σε σένα και είναι έτσι καλή, είναι συγκινητικό. Και μέσα σε αυτό είναι και αυτό που είπε και ο Γιάννης, και η βραβεύση. Η βράβευση τι είναι? Είναι η αναγνώριση, τουλάχιστον σε μένα και αυτό τους λέω πάντα, είναι η αναγνώριση της προσπάθειας που έκανα σε όλη μου τη ζωή. Να είμαι και καλός παίκτης, να είμαι και σωστός προπονητής. Αυτό είναι. Και αυτό είναι κάτι που σε γεμίζει. Γιατί λες, κοίταξε, κάτι αφήνω, αυτό που είπα στο Γιάννη. Κάτι αφήνεις πίσω σου, να αφήνεις κάτι θετικό. Και αυτό είναι όμως, γιατί όλοι περαστικοί είμαστε από το χώρο, δεν είμαστε αιώνιοι μέσα. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό να αφήνεις τα γονίδια σου, δηλαδή ένα κομμάτι από το χαρακτήρα σου, γιατί και εμείς, και εγώ όπου σταθώ και όπου βρεθώ, εκθιάζω τους προπονητές μου και ειδικότερα το Φέδωρο να το μαθαίω, τον οποίο και εγώ το θεωρώ πατέρα μου, πνευματικό. Λοιπόν, να αφήνεις στους αυτούς που έπονται, που θα συνεχίσουν
το έργο αυτό της προπονητικής, να αφήνεις ένα κομμάτι από τον εαυτό σου, δηλαδή να σε μνημονεύουν. Είναι πολύ όμορφο και είναι αυτό που με συγκινεί περισσότερο, τίποτα άλλο, ούτε χρήματα, ούτε ξέρω εγώ επιτυχίες, ούτε τίποτα. Αυτά είναι που μένουν. Ξέρεις τι, Αντώνη. Αντώνη, είσαι εδώ ή αυτοκτόνησες? Ναι, ναι, σ' ακούω, σ' ακούω. Λοιπόν, ξέρεις, επειδή είναι πολύ ωραία κουβέντα αυτή και μας βλέπει και ο κόσμος και πόσοι μας βλέπουν, δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να ξέρεις ότι στον αθλητισμό, επειδή ρώτησες κάτι αν είναι τα τρόπαια και όλα αυτά και τα λεφτά και θα σου πω ότι ακριβώς έχω την ίδια άποψη, ότι εμείς όλοι θεωρώ ότι είμαστε υποχρεωμένοι απέναντι στο μπάσκετ. Και γιατί είμαστε υποχρεωμένοι? Π.χ. εγώ έχω πάει σε χώρες που μπορεί να μην πήγαινα ποτέ στη ζωή μου. Έχω ταξιδέψει σε περιοχές που μπορεί να τις έβλεπα από κάρτες. Έχω γνωρίσει ανθρώπους και έχω κάνει φίλους ανά την Ευρώπη που μπορεί να μην τους είχα. Και φίλους πραγματικούς. Έχω γνωρίσει κόσμο που μπορεί να μην το γνώριζα ποτέ. Και το κυριότερο, έχω ζήσει στιγμές με συμπαίκτες και αντιπάλους κατά τη διάρκεια αυτή των 25 χρόνων που παίζω επαγγελματικά, που πιστεύω δεν μπορούσα να μου τις χαρίσει κανένας. Οι στιγμές των αποδυτηρίων, οι στιγμές μετά από μια μεγάλη νίκη, μετά από μια ήττα, οι στιγμές αν έχεις χάσει εσύ ένα σουτ, αν έχεις βάλει ένα σουτ, όλες αυτές οι στιγμές που πραγματικά με όλα τα λεφτά του κόσμου και με όλα τα τρόπαια εγώ δεν τα ανταλλάσσω. Και το κυριότερο για πολλούς από εμάς, όταν σχετιζόμαστε με έναν άνθρωπο στην πορεία μας, που αυτός είναι ο coach, ας πούμε, για μένα, είναι πολύ συγκινητικό, όπως σου λέει, για τον ίδιο αλλά και για μένα, που με γνώρισε ένα μούστακο παιδάκι 23 χρονών και τώρα όταν τον παίρνω τηλέφωνο η κόρη μου λέει ο κύριος Βαγγέλης, ας πούμε, και τον γνωρίζει με το που θα τον δει και έχει γνωρίσει το παιδί μου και μέσα από μένα γνωρίζει γιατί ξέρεις το δημιούργημά μου. Φαντάσου λοιπόν όλη αυτή η πορεία σε τι φάση περνάει, που είναι 17 χρόνια, έτσι. Είναι πολλά τα χρόνια και οι σχέσεις που αναπτύσσονται είναι πολύ σημαντικές στη ζωή ενός ανθρώπου. Συμφωνώ απόλυτα σε όλο αυτό που λέτε και οι δύο. Πραγματικά ο αθλητισμός και ειδικότερα το μπάσκετ, γιατί όσοι ασχολούμαστε με το μπάσκετ νιώθουμε λίγο παραπάνω σαν οικογένεια, χωρίς βέβαια να θέλω να προσβάλλω τα άλλα αθλήματα. Νιώθουμε πάρα πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον και ειδικά όταν συναντούμε ανθρώπους που μπορεί να μας μάθουν και κάτι παραπάνω. Γιατί συμβαίνει αυτό και στην αθλητική δημοσιογραφία φυσικά. Όταν κάποιος δημοσιογράφος μας πει ένα-δύο τρίκ, ας πούμε, κάποια κόλπα, μας μάθουν κάποια πράγματα, νιώθουμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει προσφέρει στη ζωή μας. Σαφώς. Σαφώς και πιστεύω ότι η γνώση δεν είναι μυστικό να την κρατάς για σένα. Πρέπει να τη μεταφέρεις στα παιδιά και αυτά να την εξελίσσουν και να την πάνε παραπέρα. Εγώ χαίρομαι γιατί ο Γιάννης ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από μικρά παιδιά, γιατί έχει τη μεταδοτικότητα, έχει αυτό το ταλέντο να πλησιάζει τους παίκτες και να τους πείθει. Μπορείς να είχα και πόσα τηλέφωνα σε πήρα πέρσι το καλοκαίρι και πόσο άγχος είχα. Αυτό ξέρεις είναι δείγμα του ότι θέλεις να πετύχεις. Γι' αυτό σου έλεγα και σε στήριζα και σου έλεγα μη φοβάσαι, θα τα καταφέρεις. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και το γεγονός ότι έχεις επιτυχίες και έχει επιτυχίες Αντώνη από τώρα που ξεκίνησε, γιατί όλοι έτσι ξεκινήσαμε και εγώ έτσι ξεκίνησα από εφηβική ομάδα την οποία την έβγαλα δεύτερη στην Ελλάδα. Όλοι ξέρεις, έτσι αποκτάς και την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται. Για μένα αυτό είναι ο προπονητής που δουλεύει σε μικρές ηλικίες, σε μικρές ομάδες, σε εξελίσσει τον εαυτό του, φέρνει αποτελέσματα και αν μπορεί αργότερα να πάει και σε υψηλότερο επίπεδο, που δεν είναι αυτός σκοπός για μένα, γιατί προσφορά είναι, εγώ τα τελευταία δύο χρόνια, ξέρει ο Γιάννης, είμαι σε μια ομάδα εδώ τοπικών κατηγοριών. Είμαι διευθυντής στον ΑΕΤΟ Φιλίρου, στις ακαδημίες και ασχολούμαι και εγώ με μικρά παιδιά. Χωρίς να πάβω να είμαι ενεργός. Είναι επιλογή μου τώρα και μου αρέσει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι ο Γιάννης θα, εφόσον το αγαπάει και ξέρω ότι το αγαπάει, όταν αποφασίσει να σταματήσει, γιατί
Και εγώ έγινα, πιστεύω, καλός προπονητής όταν σκότωσα τον παίκτη μέσα μου, όπως μου έλεγε και ο Ιωαννίδης. Γιατί όσο παίζεις ακόμη έχεις αυτό το κίνητρο να μπεις μέσα εσύ προσωπικά ο ίδιος να τα καταφέρεις. Όταν θα πει σταματάω και θα αφοσιωθείς αυτό, σας λέω θα γίνει από τους καλύτερους προπονητές. Ωραία. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Χάρηκα. Περίμενε. Δεν τελειώνει εδώ. Άμα δεν πω κάτι. Τελευταίο λόγο. Θέλω να πω κάτι τώρα, να αναφερθούμε σε κάτι τελευταίο. Δώσε μας 5 λεπτά και τους δύο, που δεν έχει σχέση με εμάς. Θέλω να πω, επειδή μας ακούνε στην Κύπρο. Και εγώ θα το ήθελα, Γιάννη, αυτό. Μπράβο. Επειδή... Γιατί είπαμε για μας το θέμα ακριβώς. Είναι να πούμε και για τους Κύπριους. Εγώ έχω και νύφη από τα κατεχόμενα, οπότε έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Εγώ έχω κουμπάρο Κύπριο. Λοιπόν, ναι. Και επειδή θα το θεωρούσα ανέντιμο και από την πλευρά μου, αλλά επειδή ξέρω και τον coach και από την πλευρά του, να φύγουμε έτσι από την εκπομπή και από εσάς, εγώ πρώτον θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανος που έχω κουμπάρο τον Λίνο τον Γαβρίλ, γιατί έζησα μαζί του φοβερές στιγμές στην Τινησία με την κατάκτηση του Double, και αυτό μας έδεσε πάρα πολύ, γιατί είχα και ένα τότε προσωπικό πρόβλημα που έμεινε δίπλα μου σαν αδερφός. Θεωρώ ότι η Κυπριακή Ομοσπονδία έχει κάνει την καλύτερη επιλογή στο θέμα του προπονητή και εκεί πρέπει να μείνει. Ο Λίνος είναι πάρα πολύ δουλευταράς και πραγματικά έχει να δώσει πάρα πολλά στο κυπριακό μπάσκετ. Γνωρίζοντάς τον σε καθημερινές συζητήσεις, έχει πάρα πάρα πολύ μεράκι και αγωνία για το κυπριακό μπάσκετ και θέλει πάρα πολύ να το εξελίξει. Οπότε ξέρεις, επειδή εγώ δεν έχω να κερδίσω κάτι, κάποιοι να κάτσουν στα αυγά τους και να ρεμίσουν λίγο. Γιατί ξέρεις, πάντα υπάρχει κριτική καλοπροαίρετη και όλα είναι καλά. Αρκεί να μην υπάρχει ο πόλεμος, ο οποίος είναι για μένα ένα λυτή αυτό το πράγμα. Και επειδή ξέρεις, με τους δημοσιογράφους δεν τα πάω και καλά και τα λέω, δεν έχω πρόβλημα. Οπότε να χαλαρώσουν λίγο. Γιατί ο Λίνος είναι προπονητής στην Κύπρο, έχει συμβόλαιο. Οπότε να ηρεμήσουν λίγο αυτοί που θέλουν να τον πριονίσουν. Έτσι να μ' ακούσουν λίγο στην Κύπρο. Επίσης θέλω να πω σε πολλούς φίλους στη Λεμεσό. Γιατί είχα την ευτυχία να παίξω για 2 μήνες στον Απόλλωνα τα χαιρετίσματά μου. Πέρασα φανταστικά στην Κύπρο, έχω κάνει φίλους. Αυτά από εμάς. Γιατί Γιάννη, ο Κωνσταντίνος σας θεωρούμε, το ξέρετε ένα κομμάτι, σας αγαπάμε και σας ευχαριστούμε. Εγώ παρακολουθώ πάρα πολύ το κυπριακό μπάσκετ. Είχα τη χαρά να γνωρίσω και από κοντά τον πρόεδρο του Παραλιμνίου, τον Ανδρέα τον Μάρκου, γιατί εκεί πρωτοεργάστηκε ο Γιάννης Ολίβανος, ο συνεργάτης που είχα στην Εθνική Ιορδανία, και κατέβηκα και εγώ και τους γνώρισα και πέρασα πολύ καλά, όπως και στην Πάφο που ξαναδούλεψε ο Γιάννης. Με ενδιαφέρει, χαίρομαι για την πρόοδο του. Για μένα είναι φοβερή η πρόοδος που έχει σημειώσει το κυπριακό μπάσκετ. Είχα και τη χαρά να έχω παίκτη το γιο ενός συμπαίκτου μου στον Άρη, από τον Κώστα το Στυλιανού, το γιο του τον Νικολάκη στην Καβάλα. Νικολάρα. Ναι, και φυσικά και τα τελευταία χρόνια που χαίρομαι πολύ για την πρόοδο των προπονητών από την Κύπρο και ιδιαίτερα του Λίνου, του Γαβρίλ, που έχει κάνει εξαιρετική καριέρα και μπράβο του. Τον παρακολουθώ. Είχαμε και μια επικοινωνία, γιατί έχω ιδιαίτερη αγάπη για τον Πανιόνιο που ανέλαβε. Και αυτό που είπε ο Γιάννης, πιστεύω ότι όταν αναλαμβάνεις μια ομάδα και έχεις νέα πρόσωπα, χρειάζεται χρόνος, υπομονή και να μην είμαστε βιαστικοί. Και εγώ θέτω και τον εαυτό μου όπου με χρειαστούν, έτσι, στη διάθεση του κυπριακού μπάσκετ είμαι παρόν. Αυτά, με αγάπη. Χάρηκα πολύ, Αντώνη, που σε γνώρισα διαδικτυακά έστω. Θα είμαστε σε επαφή. Με τον Γιάννη, εντάξει, θα τα πούμε. Ξέρω τον αγαπώ. Περίμενα φέτος να είμαι παρόν στη γιορτή της Ανόδου. Δεν ξέρω αν θα την κάνουν με το Μαρούσι. Για να κατέβω. Γιατί και εκεί έχουμε πολλούς φίλους. Είμαι και επίτιμος δημότης Αμαρουσίου. Και την επόμενη φορά θα έχουμε να πούμε ακόμη περισσότερα για περισσότερα πράγματα και όχι μόνο για τον Άρη.
Γιάννη, έτσι πριν κλείσουμε να σου πω και ένα μήνυμα που ήρθε από τον Κωνσταντίνο τον Εστορίδη, ο οποίος σε περιμένει, λέει, στην Κύπρο. Φιλούι μου, φιλούι μου! Ο Κωνσταντίνος είναι πραγματικά άδερφος. Είναι ένας άνθρωπος που έχω περάσει καταπληκτικές στιγμές. Ξέρεις, εγώ είμαι και λίγο άτυχος στη ζωή μου, γιατί τότε υπέγραψα στον Απόλλωνα Λεμεσού. Ξέρεις, εγώ είχα μία, ο coach ξέρει, είχα μία ιδιαίτερη αγάπη, θες να σου το πω. Όταν πέρναγε η ώρα, πήγαινε μία η ώρα το βράδυ, μία μισή, μπαίνανε διάολοι μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, ξέρεις, μου λέγανε βγες έξω, βγες έξω. Και ξέρεις, υπογράφω στη Λεμεσό τότε και λέω, άντε θα πάρω και καλά λεφτά για 2 μήνες και. Και όταν γνωρίζω τον πρόεδρο εκεί τη ομάδα, μου λέει: αγόρι μου, ξέρει τι δουλειά κάνω εγώ. Και του λέω: πρόεδρε, παρακαλώ, μου λέει: έχω τα καλύτερα μπουζούκια στην Κύπρο. Και εκεί αυτοκτόνησα. Λέω: τελείωσα, αυτό ήταν, πάει. Και με τον Κωνσταντίνο έχουμε κάνει ωραίες βραδιές. Έχουμε ζήσει ωραίες στιγμές στην Κύπρο. Πολύ ωραίες, πραγματικά. Ωραία. Θα σας περιμένουμε να σας δούμε και από κοντά έτσι κάποια στιγμή. Να τα πούμε και όχι μόνο δεδικά ημέρε στο τηλεφώνου, αλλά και από κοντά. Θέλω να πει κάτι. Να μου ξέρεις να μου το επιβεβαιώσεις. Ο coach που βλέπεις απέναντί σου. Ναι. Εντάξει. Δεν είναι για την ηλικία του ένας πάρα πολύ ωραίος και γοητευτικός άντρας έτσι πώς τον έχουμε. Φυσικά. Έτσι πώς τον έχουμε δημιουργήσει κάποιοι παίχτες του και τον έχουμε βοηθήσει να εξελιχθεί. Αυτό και να κλείσουμε έτσι. Και θέλω να πω ότι πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό παίζει και η γυναίκα του, η Ξένια. Που έχει η Ξένια, δηλαδή αν δεν έχει την Ξένια. Μπορεί να μην φόραγε πράσινο γυαλί τώρα. Ας πούμε να είχε τυρκουάζι με ψηφιδωτά. Καταλαβαίνεις, να σου πω, βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Μπορείς να μου το επιβεβαιώσεις για να φύγω. Να φύγω ήσυχος. Δηλαδή να ξέρω ότι έχω κάνει δουλίτσα πάνω του. Αντώνη. Τέλος. Πάει, έφυγε ο Αντώνης. Το επιβεβαιώνω 100%. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάσε καλά, Αντώνη. Φιλιά σε όλους τους Κυπρίους φίλους μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο με το διαδικτυακό σεμινάριο προπονητικής με τον κύριο Ροδόπουλο. Μέχρι αύριο, να περνάτε όλοι καλά.